Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε έναν πανέμορφο μήνα. Δεν ξέρω αν σας το είπα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε βέβαια. Δεν θυμάμαι. Φδομάδα, δεν ήταν εβδομάδα, ήταν φδομάδα. Εγώ έχω βάλει εδώ μάρτες, γδάρτες, μπασκέ, αλλά όπως έχετε πάρει και εσείς χαμπάρι και έχετε αντιληφθεί, δεν γίνεται. Έχει χιονίσει παντού, παντού, πραγματικά. Γίνεται χαμός. Μόνο Μάρτης δεν είναι αυτός. Βέβαια, τελευταίο Μάρτης έχει γίνει χειμώνας γενικά. Το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει μπει πάρα πολύ καλά αυτός ο χρόνος, όπως έχετε καταλάβει. Πολέμους έχουμε δει. Τον κορονοϊό να φτάνει στα ύψη έχουμε δει. Έχει μπει με COVID για μένα. Αλλά πολύ κακή περίοδο. Πολύ κακός χρόνος. Δεν ξέρω. Ελπίζω να με διαψεύσει και να μην συνεχίσει έτσι. Γιατί δεν θα είναι καθόλου καλό όλο αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν θα είναι καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθα να σας φτιάξω εγώ έτσι λίγο τη διάθεση και να σας πω: δεν βγαίνετε έξω στα μπουζούγια, δεν βγαίνετε έξω να πιείτε ένα ποτάκι. Γιατί δεν βγαίνετε? Πάμε να βγείτε μαζί μου, γιατί θα σας κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο ταιριάζει γάντι. Σε γενέθλια, μπουζούκια, εξόδους, εξόδους τρελές όμως, έτσι. Δηλαδή, αυτό το μακιγιάζ το κάνεις και θα σου λένε όλοι: τι έχεις κάνει? Τι έχεις κάνει τέλος πάντων? Θα το έχεις δει βέβαια και στο thumbnail μου. Αν δεν έχεις κάνει follow σε αυτό το κανάλι, πάτα ένα subscribe από κάτω και βάλε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, πάμε. Τα πύραχτα φρύδια μου, τα οποία θέλουν φτιάξιμο οπωσδήποτε και φυσικά έρχεται στο προσκήνιο το go-to της Schwarzkopf, go-to be της Schwarzkopf. Θα βγάζω το μάτι μου, πέρασε έτσι. Ξυστά. Λοιπόν, και παίρνω αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Παίρνω το σπούλι της Anastasia, όποιο σπούλι έχετε εσείς τέλος πάντων και σας βολεύει, και το βουτάω μέσα. Ταραν! Έβγαλε μια ποσότητα ωραιότατη. Και πάω, χτενίζω τα φρυδάκια μου πολύ ωραία κατά πάνω και κατά μπροστά έτσι εδώ, για να πάει παντού στην ουσία αυτή η κολώδης υφή. Και τα χτενίζω έτσι τσαπ 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 κατά πάνω. Λοιπόν, με έχει σώσει αυτό το gel, πραγματικά μπορώ να σας πω. Άσχετα που ξέρω να κάνω brow lift, πραγματικά έχω βαρεθεί. Είχα βαρεθεί βασικά να τα κάνω. Οπότε αποφάσισα ότι θα το σταματήσω και θα ξεκινήσω αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο με έχει καρασώσει. Και όταν σας λέω με έχει καρασώσει, με έχει καρασώσει. Λοιπόν, όσο αφήνω εγώ έτσι το ένα φρύδι μου, πάω να βάλω ποσότητα στο άλλο για να στεγνώνει. Οπότε έχω αφήσει το άλλο μου φρύδι να στεγνώνει. Κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε αυτό και τα χτενίζω κατά πάνω και κατά πίσω. Στην ουσία, εγώ τι κάνω? Πάω παντού την κολώδη αυτή υφή, τα χτενίζω όλα προς μία κατεύθυνση πάνω ψηλά και μετά πάω από μπροστά σιγά σιγά να καταλήξει σε ορθή γωνία. Κατανοητό? Κατανοητό. Λοιπόν, αυτά που λίγο στεγνώσανε στέκονται ακόμη πιο εύκολα και καλύτερα και δείτε τι ωραία τώρα που θα γίνουν. Τσακ, τσακ, εδώ το τελείωμά μας να προσέχουμε, πάντα να είναι μυτερό και νάιφι και δείτε τι ωραίο φουντωτό που έχει γίνει το φρύδι. Πάμε να κάνουμε και το άλλο ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, εδώ εγώ έχω ένα κενάκι, οπότε το παίρνω και προσπαθώ να το καλύψω. Όχι να το κάνω να φαίνεται περισσότερο. Γιατί ναι, μεν δημιουργούμε κενά, αλλά εκεί που έχουμε κενά πρέπει να τα καλύψουμε με άλλες τρίχες που έχουμε παραδίπλα. Ταράν! Σχεδόν έτοιμα τα φρύδια μου. Εγώ συμπληρώνω λίγο με ένα μολυβάκι, αφού καθαρίσω τα περιγράμματά μου, που σημαίνει ότι παίρνω ένα μωρομάντιλο και πάω ακριβώς πάνω από το φρύδι. Και με την φορά αυτήν εδώ που το σχημάτισα και καθαρίζω με ένα μωρομάντιλο για να είναι πέντα κάθαρο και όχι να έχει κόλλες και τέτοια για να μου κάτσει μετά καλά το μακιγιάζ. Γιατί αν έχει κόλλες και τζέλ δεν θα κάθεται από πάνω το make-up, σωστά, ωραία. Και καθαρίζω και λίγο από κάτω γιατί μπορεί να έχει πάει ας πούμε με το σπούλι μου και να μην κάθεται μετά η βάση, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αφού το κάνω και αυτό εδώ, το φρύδι μου είναι έτοιμο για να βαφτεί. Σας έχω μιλήσει γι' αυτό εδώ πέρα, το μαγικό της Catrice. Φανταστικό. Δείτε πόσο λεπτό πραγματικά είναι. Λοιπόν, και θα πάω στα σημεία που θέλω λίγο να γεμίσω. Με το μολυβάκι εδώ, έτσι. Και τα γεμίζω πολύ πολύ απλά και ωραία. Ορίστε, και φαίνονται και φυσικότατα. Και λίγο εδώ κάτω έχω εγώ ένα κενάκι, τσάκα της. Τέλεια, ήρθε σε μια ωραία ευθεία γραμμούλα. Και αν χρειαστεί, παίρνω το από πίσω του το
πώς το λένε, το σπούλι που έχει πάνω τη κατρί στο το... Άντε καλά σήμερα, το μολύβι, σαρδάμια παντού. Και δείτε τι ωραίο που βγήκε. Φαίνεται φουλ τέλειο. Τελείωσα τα τέλεια φρύδια μου. Παίρνω τη Spilouise την Base φυσικά για τα μάτια και θα τοποθετήσω στο χέρι μου μια ποσότητα. Και τώρα ακούστε να δείτε. Έχω πει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κονσίλερ εν αντιθέσει τη Spilouise αν δεν έχετε και λιπαρά μάτια, μια χαρά. Λοιπόν, πάω ακριβώς από κάτω, εδώ, από το φρύδι και για να το τονίσω, αλλά και γιατί από εδώ ξεκινάω πάντα. Λοιπόν, και μπαίνω και μέσα έτσι λίγο στις τρίχες, τέλεια, και το βγάζω και μέχρι πολύ μπροστά, δεν με νοιάζει, και φυσικά πολύ πολύ έξω θέλουμε. Πάω με το beauty blender μου και στην ουσία παίρνω την περιττή ποσότητα. Δείτε τι, πω πω, λες και αυτό το μάτι είναι ανοιχτό και αυτό είναι ανάποδα, αυτό είναι ανοιχτό και αυτό είναι κλειστό. Αυτό που ακούτε είναι το καλοριφέρ μου, αν το ακούτε. Δεν ξέρω τη φάση. Διαστολές, ιστολές, κάνει τέτοια. Λοιπόν, γενικά πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι να ταμπονάρετε τη βάση και όχι να την αλήφετε, γιατί κάθεται πολύ διαφορετικά ταμποναριστά, μπαίνει μέσα στους πόρους του ματιού και έτσι κάθεται καλύτερα και η σκιά. Γι' αυτό μεταπερνάμε και με το beauty blender και παίρνουμε την περιττή ποσότητα, γιατί ό,τι ήταν να μπει, μπήκε. Okay. Έχουμε κάνει αυτό εδώ το τίποτα αυτή τη στιγμή και πάμε με Inglot eyeliner και πινελάκι κρυολάν, το γνωστό, το trolley brush, είναι το Art 4302 και παίρνω ποσότητα eyeliner, κλείνω πάντα το eyeliner μου για να μην στεγνώνει, πολύ σημαντικό επίσης, και πάω πολύ πολύ κοντά στις βλεφαριδούλες μου. Κάνω τα basic πρώτα. Και μέσα στις βλεφαρίδες μπαίνω. Δεν με απασχολεί καθόλου. Και αφού κάνω τα basic, πάω και τραβάω τη γραμμή μου. Λοιπόν, πώς τραβάμε τώρα γραμμή. Με βάση αυτό εδώ, η γραμμή πρέπει να τραβηχτεί εδώ. Άρα, πάω. Με βάση το κάτω μέρος του ματιού. Ωραία. Και τραβάω λίγο έτσι με το χέρι μου. Άρα αυτή τη στιγμή τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα ωραιότατο eyeliner, το οποίο σίγουρα θέλει γέμισμα από εδώ κάτω, μέσα δηλαδή στο μάτι, γιατί τη σύγκλωτη μπορείς να το βάλεις επειδή είναι αδιάβροχο και μέσα στο μάτι. Και θέλω να βάλω και από εδώ πέρα κάτω, που σημαίνει τώρα. Παίρνω μια ποσότητα και πάω να γεμίσω. Σαν να βάζετε μολύβι. Αντί να βάλετε μολύβι, μπορείτε να βάλετε το eyeliner που είναι αδιάβροχο, το συγκεκριμένο τώρα. Αν δεν έχετε αδιάβροχο eyeliner, βάζετε ένα μαύρο μολύβι. Πολύ ωραίο το tattoo liner που σας έχω ξαναδείξει αρκετές φορές. Λοιπόν, καθαρίζω λίγο τη γραμμή μου εδώ και πάω να βάλω και στην κάτω γραμμή εδώ. Το πάω μέχρι αρκετά μπροστά, δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Και τώρα, αφού κάναμε όλο αυτό, πάμε με ένα σφιχτό πινέλο και θέλουμε να σβήσουμε λίγο αυτό εδώ το eyeliner. Σιγά σιγά, με τα κόπων και βασάνων, θα δείτε ότι θα αρχίσει να σβήνει γιατί έχω μια λιπαρή από πάνω βάση, γι' αυτό δεν έβαλα μια στεγνή βάση. Ή ένα λιπαρό κονσίλερ, οτιδήποτε λιπαρό θέλετε να βάλετε εσείς. Όπως είδατε, του έδωσα λίγο χρόνο για να απορροφηθεί πλήρως και μετά να σβήσει σωστά όπως θέλω εγώ. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα πάω και από κάτω. Θα πάρω αρχικά το ίδιο πινέλο που έβαλα πάνω, που είναι λίγο πιο fluffy, και μετά στην πορεία θα πάω με ένα σφιχτό πινέλο και την Tartlet παλέτα της Tarte, φανταστική παλέτα με υπέροχα χρώματα, και θα πάρω το πιο σκούρο σχεδόν μαύρο που έχει, δεν θέλει να κάτσει σήμερα, το πιο σκούρο σχεδόν μαύρο που έχει, αυτό εδώ δηλαδή, και θα πάω από εδώ κάτω
να το σχηματίσω. Και τώρα θα μου πείτε εσείς τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Περιμένετε. Λοιπόν, με ένα flat πινέλο σφιχτό θέλω τώρα. Το συγκεκριμένο είναι της Tommy G, υπάρχει ακόμα. Δεν έχει κάποιο νούμερο, θα το βρείτε όμως στο site, θα σας το βάλω και από κάτω. Παίρνω την ίδια σκούρη σκιά που έβαλα κάτω, τη Starlet. Λοιπόν, και πάω σχεδόν ταμποναριστά να πατήσω αυτό εδώ το eyeliner που έχω κάνει. Ένα σφιχτό πινέλο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα στο σβήσιμό σας, να ξέρετε. Και τώρα δεν κάνω το άλλο μάτι για να μην μου στεγνώσει το eyeliner από αυτή την πλευρά, να ξέρετε. Και πάω και τονίζω και λίγο αυτή την κάτω πλευρά, επειδή είναι πιο σφιχτό τώρα. Θα ξαναπάρω λίγο το πινέλο του eyeliner. Θέλω να πιστέψετε σε αυτό το μακιγιάζ. Έχει πολύ ωραία πορεία και εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε και βάζουμε και στο εσωτερικό εδώ, σχηματίζοντας στην ουσία σωστά την εσωτερική γωνία. Τονίζω αυτό το σημείο γιατί δεν είχε πατηθεί καλά το eyeliner και σε περίπτωση που βλέπω κενάκια, πάω με το πινέλο μου και τα συμπληρώνω. Εννοείται, όπως σας είπα, βάζετε μολύβι. Εμένα απλά με βοηθάει πιο πολύ το eyeliner να μπαίνω μέσα στις γραμμές σε σχέση με το μολύβι. Και καλύπτω και εδώ το κενό που είναι της ένωσης. Εντάξει. Πιστέψτε με, θα βγει τέλειο αυτό το μακιγιάζ. Πάω να κάνω το ίδιο και από το άλλο μάτι και επιστρέφω να σας δείξω την πορεία. Έκανα και τα δύο μου μάτια, πολύ goth σήμερα, το ξέρω. Περιμένετε όμως. Έχει εξέλιξη. Λοιπόν, παίρνω ένα μορμάντιλο και πάω ακριβώς από κάτω. Και τι θέλω να κάνω στην ουσία, αφού έχω ενώσει αυτά τα δύο, πάω και τραβάω αυτήν εδώ τη γραμμή. Λοιπόν, μικραίνω λίγο το μαύρο που έχω δημιουργήσει. Δεν μου ξέφυγε κιόλας λίγο πιο μπροστά. Καθαρίζω στην ουσία. Θα μπορούσατε να το κάνετε είτε με ένα flat πινέλο ίσιο και νερό μισελέρ και με αυτό θα μπορούσατε. Και τώρα παίρνω αυτό εδώ το πινελάκι, ένα της Morphe, είναι έτσι fluffy blending brush, και πάω με μία ψυχρή καφέ απόχρωση σαν αυτήν εδώ και πάω να σβήσω εδώ πάνω. Πιστέψτε με, θα σβήσει υπέρτατα, υπέρτατα, όταν λέω υπέρτατα, υπέρτατα. Και πάμε και λίγο προς τα έξω. Όχι κατά πάνω αρκετά, δηλαδή εγώ το σβήνω περίπου εδώ, στο κόκαλο. Ωραία, και το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο άλλο μου μάτι. Και με το πινέλο που έκανα πριν το από κάτω, παίρνω την ίδια απόχρωση και πάω και βάζω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Τι κάνω άρα, ενσωματώνω το πάνω με το κάτω και γίνεται και λίγο πιο καφέ, όχι τόσο μαύρο bold, ρε παιδί μου. Δεν με νοιάζει μέχρι που θα κατέβει γιατί θα μπει concealer ούτως ή άλλως, δεν έχουμε βάλει concealer, δεν έχουμε βάση ούτως ή άλλως. Λοιπόν, με μία πολύ ανοιχτόχρωμη απόχρωση, α, δεν θέλει σήμερα το καθρεφτάκι, αυτή είναι εδώ ας πούμε, θα πάρω το 221S από MAC και τι θα πάω να κάνω τώρα, θα πάω να σβήσω το τελείως πάνω-πάνω μέρος, αφήνοντας μια πολύ λεπτή γραμμή κοντά στο φρύδι για να φωτίζει. Λοιπόν, και όλο αυτό το πάω και κατά μπροστά, κατά μέσα εδώ, στο εσωτερικό. Άρα αφήνω μια πάρα μα πάρα πολύ λεπτή γραμμή πολύ κοντά στο φρύδι και σβήνω και στο εσωτερικό. Αρχίζω με ένα flat πινέλο και την ακόμα πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση, σχεδόν άσπρη, και πάω να συμπληρώσω ακριβώς το κομμάτι που έχω αφήσει πάνω κοντά στο φρύδι. Αυτό τώρα τι με βοηθάει, να μην κατέβει ποτέ η σκιά και να μην λιώσουν όλα αυτά. Μπορείτε να το κάνετε άνετα γιουφόρια το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Στρασάκια, στρασάκια, στρασούδια. Άνετα, πανεύκολα, νομίζω. Και μην με προκαλείτε. Μην με προκαλείτε. Λοιπόν, πάω να κάνω βάση και επιστρέφω να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έκανα τη βάση μου και πάμε να βάλουμε λίγο μάσκαρα, να δείξει λίγο το μάτι, γιατί αυτό το μάτι χωρίς μάσκαρα και βλεφαρίδα δεν δείχνει. Θα βάλω φυσικά τη High Sky μασκάρα από Maybelline, την οποία κυρίως θα τοποθετήσω στο πλαϊνό του ματιού μου με zigzag κινήσεις για να δώσω και όγκο και μάκρο στη βλεφαρίδα. Πάντα ο καθρέφτης μας κάτω κάτω για να κοιτάμε κάτω και να δίνουμε όγκο, και όσο πάμε κατά μπροστά μειώνουμε τις κινήσεις μας για να μπει ελάχιστη μάσκαρα. Λοιπόν, ήδη φαίνεται πολύ διαφορετικό το μάτι. Βάζω και κάτω. Το ξέρατε ότι αυτό που κάνουμε είναι αντανακλαστικό νεύρο, το οποίο από τη στιγμή που κοιτάς έτσι δεν γίνεται να μην δεν ανοίξεις το στόμα σου. Κι όμως,
τι μάθατε σήμερα, το tip της ημέρας ήταν αυτό. Βάζω και από την άλλη πλευρά. M102 βλεφαρίδες από Eldora και πάμε να τις τοποθετήσουμε μαζί με Duo Colo φυσικά. Τοποθετώ ελάχιστη ποσότητα στο χέρι μου, ένα τσιμπιδάκι παίρνω κόλλα και τοποθετώ στην πάντα τις βλεφαρίδες μου. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, το έχω χαμένο έτσι, το έχετε καταλάβει. Σε όλο το μάκρος της βλεφαρίδας, την περιμένω λίγο να στεγνώσει. Και την τοποθετώ ακριβώς πάνω στις δικές μου βλεφαρίδες, όχι να πατήσει πάνω στην τρίχα, αλλά με τη φορά των δικών μου. Αυτό το άκρο ανεβάζω λίγο περισσότερο, εντάξει, η βλεφαρίδα είναι αλλού, η συγκεκριμένη, ταράν. Βάζω και την άλλη. Και αφού έβαλα και, τις δύο βλεφαρίδες μου, εντάξει, το πόστεγα. Παίρνω σκούρο, πολύ σκούρο. Μολυβάκι της Tommy G, την άλλη πλευρά την είχα χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο βίντεο, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν. Είναι η 01 double, από τα double pencil της Tommy G και πάω και κάνω το περίγραμμά μου. Θα σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου καλύτερα ευρήματα matte crayon στην αγορά, πολύ οικονομικό, της Wycon. Το συγκεκριμένο είναι το 82 νούμερο από τη σειρά Liquid Lipstick και πραγματικά είναι τόσο τέλειο και βουτυρένιο. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια για μένα, αλλά είναι υπέροχη η υφή του, υπέροχη. Και είναι κάπως ημιδιάφανη η χρωστική του. Κάθεστε να λύσω και μαλλί. Σας είπα ότι θα είναι γκράντε. Πάρα είναι γκράντε. Δεν το περίμενα ούτε εγώ τόσο γκράντε. Ελπίζω να σας άρεσε παρόλα αυτά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κρατήσω και χωρίς τη βλεφαρίδα, γιατί λίγο η βλεφαρίδα, ας πούμε, υπόστεγο και δεν με έχω συνηθίσει και με πολύ βλεφαρίδα εγώ δεν φοράω γενικά. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να μου κάνετε προτάσεις φυσικά για το τι βίντεο θέλετε να βλέπετε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά. Να περνάτε υπέροχα και σας φιλώ.